Με νέε προκλήσει επιβεβαιώνει το ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη η τουρκική πλευρά. Κάνει λόγο για γαλάζια πατρίδα ο εκπρόσωπο του κόμματο του Ερντογάν, ο Μέρτσελικ, ο οποίο επιβεβαίωσε το ραντεβού με τον Πρωθυπουργό. Τη συνάντηση, την οποία φέρεται να έχουν συμφωνήσει Μητσοτάκη και Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη στι 13 Μαρτίου, επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπο του κυβερνώντο κόμματο τη Τουρκία, Ακπαρτή, ο Μέρτσελικ. Είπε ότι ο Ερντογάν θα θέσει όλα τα ζητήματα και ότι ο φάκελο που αφορά την Ελλάδα είναι μεγάλο. Μάλιστα, αναφέρθηκε και στο ψευδοδόγμα τη δίθεν γαλάζια πατρίδα, λέγοντα: Τελευταία, η Ελλάδα βλέπουμε ότι προσπαθεί τα διμερεί ζητήματα που χρήζουν επίλυση να τα αναγάγει σε τουρκοευρωπαϊκά θέματα, αλλά είναι εξαιρετικά λάθο αυτή η προσέγγιση. Η Ελλάδα πρέπει να το καταλάβει αυτό Είμαστε γείτονε, ζούμε μαζί και αυτά τα ζητήματα εμεί μπορούμε να τα λύσουμε. Η ευαισθησία που έχει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ή να επικριθεί. Σε κάθε περίπτωση η ελληνική πλευρά δεν έχει ακόμα επιβεβαιώσει συνάντηση Μητσοτάκη και Ερντογάν. Το δε ψευδοδόγμα της γαλάζιας πατρίδας δεν είναι τίποτα άλλο από την προσπάθεια της Τουρκίας να υφαρπάξει ελληνική αόζ και υφαλοκρηπίδα και να αμφισβητήσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος. Ο δε μεγάλος φάκελος που λέει ο κύριος Τσελίκ είναι οι μονομερείς και παράνομες αξιώσεις της Τουρκίας πάνω στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.